κύριε Κουμπούρη. Μια σημαντική επιτυχία με βάση και τα όσα λένε τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι ότι η Χρυσή Αυγή είναι πέμπτο κόμμα. Ναι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κέρδισε αυτή τη μάχη, είναι πάνω από τη Χρυσή Αυγή. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω όλους εκείνους που ήρθαν μαζί μας σε αυτή την εκλογική μάχη. Φίλους που τίμησαν τα ψηφοδέλτιά μας, τους ανθρώπους που μας ψήφισαν, τη νέα γενιά, τους μεγαλύτερους που δώσαμε μια σκληρή μάχη μέσα στα πλαίσια μιας, αν θέλετε, πόλωσης του δικοματισμού που τη ζήσαμε όλη το διάστημα αυτό. Θέλω να πω επίσης, πράγματι η καταδίκη της Χρύσης Αυγής είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, καθώς επίσης θέλω να πω ότι όταν ντύνεις μια αντιλαϊκή πολιτική με ένα ρούχο προοδευτικό όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι φυσικό επόμενο, αφού συνέχισε τις ίδιες πολιτικές, να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Να φέρει δηλαδή στην εξουσία τώρα τον κύριο Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, για να συνεχίσει τις ίδιες πολιτικές. Ποιος θα είναι αντιπολίτευση, όποτε και να γίνουν εκλογές, δεν ξέρω τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Μπορούν να κάνουν αντιπολίτευση για λογαριασμό των λαϊκών στρωμάτων της εργατικής τάξης που υποφέρουν από αυτές τις πολιτικές ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλες δυνάμεις. Η μόνη αντιπολίτευση ουσιαστική, η μόνη αντιπολίτευση λαϊκή για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και του λαού μπορεί να την κάνει μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Mm-hmm. Και αυτή η βάση που έχουμε, η οποία είναι σταθερή βάση και με μια μικρή ενίσχυση, θα αποτελέσει στις επόμενες εκλογές μια δύναμη για να δώσουμε ακόμα με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα αυτή τη μάχη, να είμαστε μια δύναμη δυνατή και στα κοινοβούλια, αλλά κυρίως μέσα στο οργανωμένο λαϊκό κίνημα που πρέπει να δυναμώσει για να αντιμετωπίσει τις αντεργατικές αντιλαϊκές πολιτικές, οι οποίες θα συνεχιστούν. Γιατί και τα μνημόνια είναι εδώ, και οι εφαρμοστικοί νόμοι είναι εδώ, και οι αντιλαϊκές πολιτικές είναι εδώ, κύριε Στρόιτερ, και τα μέτρα για τους συνταξιούχους είναι εδώ. Ξέρουμε στη Δανία, στις περίφημες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ψηφίστηκε η συντάξη να πάνε στα 74, εκεί θα είναι και οι επόμενες για μας. Και ψηφίστηκε επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση που όλοι μαζί τα ψηφίσαν. Οι συντάξεις να μειωθούν σε κάθε χώρα μέχρι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που στην Ελλάδα είναι 220 ευρώ. Δηλαδή δεν θα αρχίζει από 384, θα πηγαίνει από 220 ευρώ. Λοιπόν, εάν τα ανεχθεί αυτά ο εργατόκοσμος με οποιαδήποτε κυβέρνηση, εάν συμβιβαστεί με αυτά, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα είναι τρεις χειρότερα. Για να δούμε. Επομένως, και το ζήτημα βεβαίως είναι και πόσο κοντά θα έρθουν οι εκλογές σε όλα αυτά. Κύριε Κεφαλογιάννη, το είπε και ο Δήμος. Όποτε και αν